Και εγώ με τη σειρά μου, Μαρία μου, θα ήθελα να εκ μέρους της Μανταφικαρό Κύπρου να ευχαριστήσω όσες και όσους δούλεψα για την απόψινη βραδιά, ιδιαίτερα στη Γιώλα Φιλίππου. Και επειδή... και επειδή πίσω από τη Μανταφικαρό υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν έτσι με ιδιαίτερο ζήλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα μου, την Κλέρη, την Κλέλια, την Άντρια την Αρχοντίδου, την Άντρια Γεωργίου, την Νίκη Βριονίδου, την Χριστίνα Πολυκάτκου, την Έλενα Παράσκου, την Έλενα Νικολάου, την Ελένη Χαρίτου, τον Χρυσούλη, βασικά δεν θέλω να ξεχάσω κανένα, αυτό τον Μιχάλη, τον Δημήτρη, τη Μαριάννα, τη Στέλλα, τη Ξάνθη, όλους, τον Χρύσαθο που είναι πάντα δίπλα μας, τον Ζήνωνα, αν ξέχασα κάποιον να με συγχωρέσει. Ναι. Και εσένα, Χριστό, που βρίσκεσαι απόψε εδώ στο πλάι μας για να δώσουμε αυτό το βραβείο που για εμάς την ομάδα της Μανταφικαρό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη χαρά και για μένα και τιμή Γεωργία. Ένα βραβείο λοιπόν που φέτος πάει σε μια γυναίκα η οποία μας υπενθυμίζει καθημερινώς τι σημαίνει προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Μια γυναίκα που μέσα από το έργο της μας αποδεικνύει ότι το φως της ψυχής δεν σβήνει ποτέ. Φτάνει ο άνθρωπος, και αυτή είναι η λέξη κλειδί, ο άνθρωπος, να τον κρατάει αναμένο. Μια γυναίκα που λες και μας ψιθυρίζει στο αυτί ότι υπάρχει ελπίδα. Βραβείο Editor Choice λοιπόν απονέμεται στη Χριστάλλα Δεσπότη. Πάμε να δούμε το βίντεο. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πολύ συγκινημένη, συγγνώμη. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα τους συντελεστές του συγκροτήματος ΔΙΑ και του Μαντάμ Φιγκαρό για αυτήν την εξαιρετική τιμή που μου κάνετε για να μου προσφέρετε αυτόν το βραβείο. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος ευχαριστεί εσάς για το έργο σας, γιατί όταν σηκωθήκατε να έρθετε, σηκώθηκαν πάρα πολύ όρθιοι να σας χειροκροτήσουν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω, τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί που πρέπει να ευχαριστήσω. Θα αρχίσω πρώτα-πρώτα από τον αγαπητό συνεργάτη, τον Δόκτωρ Μιχάλη Παπούλα, τον μεταμοσχευτή μας, που μου κάνει αυτήν την εξαιρετή τιμή. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την οικογένεια μου πρώτα-πρώτα, τους συνεργάτες μου, τους φίλους μου που βρίσκονται εδώ ανάμεσά μας, αρκετοί από αυτούς. Και όλους επίσης τους συνεργάτες που έχω καθημερινά σε αυτόν το πρόγραμμα που καλούμε να εκτελώ σε όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα να πω ότι είχα την ευλογία να εργάζομαι για αρκετά χρόνια σε έναν χώρο που οι ασθενείς ήταν άνθρωποι που τελικά χρειάζονται ένα μόσχευμα για να συνεχίσουν να ζουν, να έχουν ποιότητα στη ζωή τους. Και αυτή είναι η νευροπαθής μας, που από ότι υπάρχουν πέραν των 1000 νευροπαθών που κάνουν αιμοκάθαρση στην Κύπρο αυτή τη στιγμή και χρειάζονται τη βοήθειά μας. Βέβαια, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες των μονάδων εντατικής θεραπείας, όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που φροντίζουν τους δυνητικούς δότες, δυστυχώς, βαριά πάσχοντες που τελικά καταλήγουν, αλλά ακόμα και σε αυτόν τον στάδιο τους φροντίζουν και είναι τιμή τους αυτών να φροντίζουν των νεκρών, γιατί πλέον φροντίζουν για κάποιους συνανθρώπους μας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλον το προσωπικό που μαζί με μένα σε αυτόν τον αγώνα για να προσφέρουμε αυτήν την τη ζωή. Τη ζωή σε κάποιους άλλους συνανθρώπους μας. Δεν ξέρω αν άφησα κάποιους πίσω. Σίγουρα το η μεγαλύτερη τιμή και το πιο μεγάλο ευχαριστώ αξίζει σε όλους τους δότες οργάνων και στις οικογένειές τους που έχουν προσφέρει ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήρια. Σας ευχαριστούμε εμείς πολύ για το έργο σας.